Εχθρός μας αυτή τη στιγμή είναι η γραφειοκρατία της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στα ευρωπαϊκά όργανα και στα καινούργια ευρωπαϊκά όργανα, αρχίζει και επικρατεί μια γραφειοκρατική άποψη. Ότι τα στελέχη που πάνε στις Βρυξέλλες είναι κυρίως μέσω των κομματικών μηχανισμών. Δηλαδή τα κυρίαρχα κόμματα στην Ευρώπη στέλνουν κάποια κομματικά στελέχη, ανθρώπους συνήθως άεργους, των κομμάτων δηλαδή, να διαπραγματευτούν το τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους. Το τι θα γίνει με τον τουρισμό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που αποφασίζουν. Και θέτουμε ένα ζήτημα ότι στις σημαίνουσες θέσεις πρέπει να πηγαίνει και κάποιος κόσμος που εκπροσωπεί τη ζωή, τη κοινωνία, άνθρωποι δηλαδή της παραγωγής, που για κάποια διαστήματα θα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες για να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Αυτή η σύγκρουσή μας λοιπόν με τη γραφειοκρατία της Ευρώπης είναι απόλυτη.